Εκτός ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, τέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής Σπύρος Πνευματικός μετά τη δήλωσή του για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου που άναψε φωτιές. Πόσες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε κάθε μέρα χρειάζονται? Δηλαδή, ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για εσάς. Παρά το γεγονός ότι ο μέχρι πριν λίγες ώρες υποψήφιος βουλευτής Εύβοιας επιχείρησε να ανασκευάσει, με απόφαση του κ. Μητσοτάκη δεν θα συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον επίσης γιατρό Νικήτα Κακλαμάνη να παίρνει σαφείς αποστάσεις μιλώντας στο Open. Ο γιατρός είναι από πάνω μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουν τα μάτια τους. Αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Στεναχωρέθηκα που τα άκουσα. Η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και σε επίπεδο αρχηγών για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις στο ΕΣΥ, όπως αυτές αναδεικνύονται και με τραγικό τρόπο με τον θάνατο τριών ανθρώπων στις τελευταίες 36 ώρες λόγω καθυστέρησης στην έλευση ασθενοφόρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο προανήγγειλε 10.000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον κατηγορούν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι στις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Για εμένα προσωπικά, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη δεύτερη τετραετία. Θα αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, θα εξυγχρονίσουμε και θα πανεύουμε δραστικά και στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, ώστε να μην έχουμε τραγικά περιστατικά όπως δυστυχώς αυτά τα οποία μονοπόλησαν και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Ξέρουμε τις αδυναμίες. Δεν κρύψαμε ποτέ τα προβλήματα. Δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της, που είχε την ευχέρεια να δαπανίσει 60 δις. Εμείς είχαμε την υποχρέωση να μαζέψουμε 40, να βγάλουμε τη χώρα έξω από το βούρκο της χρεοκοπίας. Δεν είχε την ευχέρεια να προσλάβει 700 διασώστες στο ΕΚΑΒ. Γιατί είχε την ευχέρεια να προσλάβει 1.000 αστυνομικούς στη δημοτική, 1.000 αστυνομικούς στην πανεπιστημιακή αστυνομία, οι οποίοι τελικά δεν έχουν τι να κάνουν και τους στέλνουν πίσω στα αστυνομικά τμήματα. Δεν είχε τη δυνατότητα να προσλάβει 700 διασώστες στο ΕΚΑΒ. Είχε. Μια τουρίστρια 63 ετών στη Χαλκιδική έσβησε μέρα μεσημέρι σε μια ταβέρνα στην Ουρανούπολη, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει κέντρο υγείας και όταν κλήθηκε το ασθενοφόρο βρισκόταν σε απόσταση 60 χιλιόμετρων. Στο σημείο όπου σοριάστηκε η 63χρονη τουρίστρια έφτασε άμεσα διότι γιατρός και θελοντές και με απεινιδωτή της έκαναν κάρπα για περισσότερο από μια ώρα. Ωστόσο, όταν κατάφερε να φτάσει το ασθενοφόρο στην Ουρανούπολη, η 63χρονη είχε ήδη καταλήξει. Και όλα αυτά ενώ οι καταγγελίες για υποστελέχωση των νοσοκομείων και ελλιπές προσωπικό στο ΕΚΑΒ συνεχίζονται με επίκεντρο τις νησιωτικές περιοχές εν μέσω μάλιστα τουριστικής περιόδου.